Στη Θεσσαλία σοβεί ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Όταν πραγματοποιήθηκε η προσάρτηση, το ελληνικό κράτος ανέλαβε υποχρέωση απέναντι στους Τούρκους να προστατέψει την ιδιοκτησία της γης με ειδικές διατάξεις που κατοχύρωναν τα δικαιώματα των ιδιωτών πάνω στην κατοχή τσιφλικιών, βοσκοτόπων και δασών. Η πιο ουσιαστική δέσμευση για το κράτος ήταν ότι δεν θα επιτρεπόταν η απαλωτρίωση των μεγάλων τσιφλικιών της Θεσσαλίας. Ειδική παράγραφος απαγόρευε να εξαναγκάζονται οι μεγαλοκτηματίες να πουλούν τα κτήματά τους, απαγόρευε ακόμα να θεσπίζονται διατάξεις που θα άλλαζαν το καθεστώς των Γολίγων στα Τσιφλίκια. Η θέση των Γολίγων είναι χειρότερη τώρα με το καθεστώς του ελληνικού αστικού δικαίου από ό,τι ήταν με το Οθωμανικό σύστημα. Οι Γολίγοι εργάζονται με το φόβο της έξωσης και είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στο γεωκτήμανα το τρίτο ή και το μισό της παραγωγής για τον νίκη της γης. Οι περισσότεροι μεγαλοειδιοκτήτες έχουν μισθώσει τη γη τους σε άλλα πρόσωπα που την εκμεταλλεύονται χωρίς όρια. Ο Μαρίνος Αντύπας δεν ήταν ούτε Θεσσαλός ούτε αγρότης. Κοινωνικός αγωνιστής, πέτυχε να τοποθετηθεί επιστάτης στο Θεσσαλικό Τσιφλίκι ενός θείου του. Η προσπάθειά του να ξεσηκώσει τους Γολίγους του κόστισε τη ζωή. Δολοφονήθηκε από τους τσιφλικάδες του 1907 στον πυργετό της Λάρισσας. Το θάνατο του Αντύπα ακολούθησαν αλλεπάλληλες εκρήξεις του αγροτικού ζητήματος σε πολλές θεσσαλικές πόλεις. Εδώ, αγρότες της Καρδίτσας, όπου συστήθηκε ο πρώτος αγροτικός σύλλογος, κρατούμενοι στις φυλακές Χαλκίδας για την εξέγερση του Φεβρουαρίου του 1910. 6 Μαρτίου 1910. Μεγάλα συλλαλητήρια ακτιμώνων στην Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, τα Τρίκαλα και τη Λάρισα. Οι εφημερίδες γράφουν. Αμαξοστοιχεία επί της οποίας επέβαιναν και δύναμης εξ 40 στρατιωτών, ειδοποιήθη πρώτου σταθμού του χωρίου Κιλελέρ ότι 200 χωρικοί ήθελαν να ανέλθουν εις το τρένο. Ο επικεφαλής αξιωματικός είπε ότι δεν θα ανέλθει κανείς. Όταν η αμαξοστοιχεία προχώρησε, την υπεδέχθησαν οι χωρικοί με λιθοβολισμόν. Οι στρατιώτες ήρχισαν να πυροβολούν. Αγροτιστές βουλευτές παίρνουν στο πλευρό συλληφθέντων που μεταφέρονται για να δικαστούν στα κακουργιωδική Αλαμίας και Χαλκίδας. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τα επεισόδια εκ νόμους ενεργείας, στρεφωμένας κατά του καθεστώτος και αποφάσισε να πατάξει την αναρχία.